κυκλοφορία μας. Σας ευχαριστούμε λέω και πάλι που ήρθατε. Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και για τη χώρα μας, και για την αριστερά και για την αυγή. Προσδοκίες μεγάλες, ελπίδες, μέσα από την αβίωτη κατάσταση που ζούμε, να υπάρξει ένα φως. Ένα φως με την αριστερά στην εξουσία. Και αυτό το άλμα ποιοτικό και όχι μόνο ποσοτικό, άλμα ιστορικό, να στηριχτεί από μια νέα αυγή που να ανταποκρίνεται σε αυτήν την ιστορική πρόκληση της αριστερής διακυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα σκεφτόμαστε όλοι έτσι. Τα φέρνουν τα πράγματα όμως. Έρχονται τα πράγματα. Προσπαθούμε αυτή την περίοδο, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, να λύσουμε κάποια προβλήματα όχι απλώς καθημερινής βιωσιμότητας, αλλά μιας πιο μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης της εφημερίδας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει εδώ και 2 μήνες την αύξηση του κεφαλαίου. Ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος, ανταποκρίνεται όμως στις πραγματικότητες, δεν είναι υπερφύαλη στόχη. Προσπαθούμε να έχουμε μία συγκέντρωση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής είναι η εφημερίδα που να ικανοποιεί όλα τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα, τα σύγχρονα αναγνωστικά ενδιαφέροντα, και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης να μην αναγκάζονται οι αριστεροί να αγοράζουν και δεύτερη εφημερίδα για να ενημερώνουν. Το να γίνουμε πλήρης εφημερίδα έχει ορισμένες προϋποθέσεις. Με την έκδοση μιας σειράς, αρχίζουμε μεθαύριο, μιας σειράς από τομίδια που αναφέρονται σε επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μεθαύριο την Κυριακή θα υπάρχει μια ειδική έκδοση με άρθρα αφημών. Το θέμα είναι η Ευρώπη σε κρίση. Υπάρχει εναλλακτική στη ρητότητα. Όπου εκεί φιλοξενούνται κείμενα με διαφορετικές προσεγγίσεις και προβληματισμούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν καταρχήν τους αναγνώστες. Στους αναγνώστες μέσα συμπεριλαμβάνουμε και τον βασικό μέτοχο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για την προσπάθεια και τη συμπάρθεση στην προσπάθεια της εφημερίδας. Ας το πω, δεν πειράζει. Και πάλι είναι εδώ ο Βασίλης Ομουλόπουλος που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να πει μερικά λόγια και ο Δημήτρης ο Στούμπος που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος να πει για εδώ μερικά λόγια και να αρχίσει να κόβει την πίτα. Ευχαριστούμε. Κάλυψε ο Φίλης, ο οποίος όπως ξέρετε είναι πειθωρικός, τα είπε όλα. Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ελπίζω στις... Συμφωνείς με την εισήγηση. Με την εισήγηση, ναι. Ψηφίζω. Πακέτο ή ξεχωριστά. Πακέτο. Χωρίς καρυπίδι. Και ελπίζω να μας στηρίξετε όλοι σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, η οποία είναι την άδεια στο ρεύμα των καιρών. Πολύ και άρα το εγχείρημα το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να το φέρουμε εις πέρας. Ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως, το να προσθέτει κανείς κάτι όταν έχει μιλήσει τώρα ο Νίκος τόσο αναλυτικά δεν έχει νόημα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ανοιχτή πόλη που όπως και πέρσι μας φιλοξενεί και φέτος για να κόψουμε την πίτα μας. Είναι σημαντικό νομίζω ότι και πέρσι και φέτος είχαμε αυτή τη συμμετοχή που έχουμε και για τη μάχη που έρχεται και πιστεύω ότι μπορούμε να την κερδίσουμε, όπως φάνηκε και από τις διεργασίες και τις ανταποκρίσεις του κόσμου. Και το δεύτερο, επειδή ακριβώς το ανοιχτή πόλη είναι ένα ωραίο τίτλος και ισχύει για όλα.
Θέλουμε μια ανοιχτή κοινωνία, θέλουμε μια ανοιχτή επικοινωνία, θέλουμε μια δημοκρατία ανοιχτή, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο. Η αυγή είναι ανοιχτή, αλλά για να γίνει ακόμα πιο ανοιχτή θέλει την ειλικρινή υποστήριξη όλων, οπουδήποτε και όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά σε όλη την περιφέρεια. Ο Νίκος νομίζω ότι στην προσπάθεια της θετικής τοποθέτησης ήταν λίγο πιο ήπιος, εγώ θα είμαι λίγο πιο σκληρός, γιατί προσπαθεί να κάνει πάσα, αλλά δεν γίνεται. Το πρωτόχρονο θα μας συγχωρήσετε, έτσι, να είμαστε αντισυμβατικοί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι να το κόψουμε για την καλή χρονιά. Το δεύτερο κομμάτι να το κόψουμε για την αυγή. Αυτό πάρει η ανοιχτή πόλη που είχε ανάγκη ιδιαίτερο στην καλή χρονιά φέτος λόγω των εκλογών. Το δεύτερο για την αυγή. Το τρίτο για τους εργαζόμενους της αυγής εν συνόλου και μετά ένας-ένας. Εντάξει. Τώρα, το τέταρτο κομμάτι είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Κεντρική Επιτροπή και την κομματική διάρθρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πίτσας εδώ. Υπήρχε μια φήμη ότι είχε πάει για τον Ελοχήμο. Λέω ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας σήμερα στην Διαφανονιά δοκιμάζεται σκληρά. Να ευχηθούμε να υπάρξει ενδιαφέρον αλλά και κινητοποίηση δική τους. Για να υπάρξει μια ελπίδα. Θα μιλάει. Δεν αισθανόμαστε μόνο δέος αλλά και χαρά. Είναι επίσης, ας με επιτρέψει ο Μανώλης να το συγκαταλέξω, τους αντιστασιακούς. Είναι δρόμο. Δεν ακούγεσαι, Μανώλης, εδώ. Σώσα αντίσταση. Αλλιώς διευθυντής της Αυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίσταση, θα μου πει δύο κουβέντες. Δύο φορές διευθυντής της Αυγής. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ποια είναι η σχέση της αυγής με το αυγατίζω. Δεν θα εξηγήσω, προσπαθείτε να το βρείτε μόνοι σας. Λοιπόν, εύχομαι το πρώτο να αυγατίσει η αυγή. Το δεύτερο που εύχομαι είναι να δημοσιεύει όλες τις απόψεις και πακέτο απόψεις και μη πακέτο απόψεις και τις αντίθετες απόψεις και να μην κάνει καθόλου λογοκρισία. Εύχομαι να είναι επίκαιρη πάντα και ενήμερη και επειδή τα λόγια δεν αξίζουν όταν δεν συνοδεύονται με πράξεις κάνω σε όλους την εξής πρόταση. Αυτό που θα κάνω και τώρα πράξη, που την έμαθε ένας σύντροφος που έζησε στην Ιταλία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας παράνομο και ζητούσε από όλους που συμφωνούν μαζί του ή είναι φίλοι του να δώσουν μία λιρέτα, όχι παραπάνω. Λοιπόν, ένα ευρώ όλοι μας να καταβάλουμε
να αγοραστούν μετοχές που θα πάνε στην ανοιχτή πόλη και αυτό να το κάνουμε παντού. Αν το κάνουμε παντού, κάνα τα εκατομμύρια προς τα χρόνια. Λοιπόν, εγώ δίνω όχι παραπάνω ένα ευρώ. Θα καλώ όλους σας να δώσετε ένα ευρώ και όχι παραπάνω. Καλά, αν θέλετε παραπάνω.